πρώην Υπουργό Εθνικής, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Ρήγα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχάς, μεθαύριο έχει 17 ο μήνας. Είναι μια επέτειος για την οποία φέτος ειδικά πολλοί φοβούνται ότι έχει ήδη πέσει αρκετό λάδι στη φωτιά. Σας φοβίζει η κατάσταση? Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον απόϊχο των όσων έγινε στην ΑΣΟΕ? Κύριε Μελικόνη, λάδι στη φωτιά ρίχνουν συγκεκριμένοι, αλλά δεν είναι μόνο το λάδι με εμπριστικές δηλώσεις, είναι και με το πώς θέλουν να αντιλαμβάνονται και προσπαθούν να κάνουν και την αναθεώρηση της ιστορίας. Ναι. Να ξεκαθαρίσω, είχαμε αρχικά με την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου που μιλούσε για τους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν τη δικτατορία, φυλακίστηκαν, ότι είναι ψυχικά νοσούντες. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια αντίληψη η οποία διαμορφώνει ή προσπαθεί να διαμορφώσει ένα άλλο κλίμα ως προς τι συνέβη εκείνη την εποχή, ότι δεν υπήρξαν νεκροί. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα λίγες μέρες πριν, όπου προφανώς κανείς δεν θα αφισβητήσει και την επιτυχία της αστυνομίας για την τρομοκρατία. Αν θυμίσω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τις πυρίες φωτιάς, αλλά δεν πανηγύριζε με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο, ότι εστίες ανομίας όπου υπάρχουν είμαστε σαφείς, νομοθετικό πλαίσιο στο πανεπιστήμιο υπάρχει. Όμως, από εκεί μέχρι το να χτυπούν φοιτητές και φοιτήτριες, νέα παιδιά, με άσχημο τρόπο θα σας έλεγα, αυτό δεν συνάδει σε μια λογική κράτους δικαίου. Επίσης θέλω να σας πω και το εξής, ότι όσο δημιουργείς αυταρχισμό, όσο δημιουργείς βία, συνηθίζει ένας κόσμος, θέλουν να συνηθίσει σε αυτή τη φοβία. Και επειδή τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι, και όποιος είναι εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά ότι το Ουνιβερσιτά και η λογική των πανεπιστημίων είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η γνώση και η ελευθερία αν θέλετε μέσα. Και εκεί λοιπόν έρχεται και η σύγκλητος του Πολυτεχνείου, όπου έκανε μια δήλωση και καταδίκασε τον αυταρχισμό, τον οποίο επιβλήθηκε από την αστυνομία αλλά και από τις εντολές του Υπουργείου, αλλά και προάσπισε τα ανοιχτά πανεπιστήμια. Στην ουσία, τη σύγκλιτο της ΑΣΟΕ την εγκάλεσε για τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε αυτό το κλίμα. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν και άλλες δηλώσεις. Υπήρξαν ότι για τη γιάφκα μέσα στην ΑΣΟΕ, μάλιστα. Εγώ συμφωνώ ότι τα ευρήματα όλα αυτά δεν συνάδουν με πανεπιστημιακή κοινότητα. Ότι είναι, ωραία. Από εκεί όμως μέχρι τις δηλώσεις πάλι της ανεκδίκητης υπουργού, όπου είπε ότι μπορεί να περνάει και ο Συριακός στρατός από εκεί, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα δεν συνάδει με κράτος δικαίου. Και ερχόμαστε τώρα. Όλα αυτά συγκαλύπτουν, για να σας κλείσω την ενότητα αυτή, συγκαλύπτουν μια μεγάλη ανομία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή από μεριάς της ίδιας κυβέρνησης με το ποινικό κώδικα, όπου απαλλάσσει τα λευκά κολάρα από τις ποινικές ευθύνες τις οποίες έχουν για οτιδήποτε διαχειρίζονται στα θέματα των δανείων. Στην ουσία πάνε να απαλλάξει για τα δάνεια τα οποία δώσανε στα κόμματα, τα τεράστια ποσά που δώσανε στα κόμματα ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απαλλάσσει ή επιστρέφει, αν θέλετε, τα χρήματα από εγκληματικές ενέργειες, και αυτό δίνει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι μπορεί να εγκληματίσει και να επιστρέψει τα χρήματα, ενώ η κοινωνία ήθελε πάντα ότι να επιστραφούν τα κλεμμένα πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε από μια μεριά επίθεση σε νεολαίους, σε ανθρώπους οι οποίοι δικαίως μπορούν να διαμαρτυρηθούν, είναι δημοκρατικό δικαίωμα, και στην άλλη μεριά έχουμε την πλήρη κάλυψη από μεριά της κυβέρνησης της ανομίας. Νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μας τιμούν, και θέλω να πω και το τελευταίο, ότι ο κύριος Βορύδης, επειδή έκανε πολύ σκληρές δηλώσεις και ήταν δηλώσεις απαράδεκτες, και δεν συνάδει με την λογική της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, υποτίθεται. Πώς εκλαμβάνουν ότι το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας. Πώς εκλαμβάνουν, πέρα από αυτό όμως, πώς εκλαμβάνουν λοιπόν τον κύριο Βορύδη όταν κυκλοφορούσε ο ίδιος με τσεκούρι? Και είναι σήμερα η Δημοκρατία λοιπόν, του έδωσε το δικαίωμα να είναι και βουλευτής. Αυτή είναι η Δημοκρατία. Αλλά αυτές οι δηλώσεις με την αναγκαστικότητα του ξύλου, με το τσεκούρι που κυκλοφορούσε, εγώ για μένα σημαίνει ότι είναι η εμπέδωση της τρομοκρατίας, εντός αγωγικών βάλει τρομοκρατία, του αυταρχισμού από μεριάς του κράτους αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η ιδεολογική τους προσέγγιση. Απ' την άλλη, επειδή μιλάτε για νομιμότητα, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι αφού η σύγκλητος αποφάσισε να είναι κλειστό,
Το να σπάσει κάποιος το λουκέτο και να μπει μέσα δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να επέμβει η αστυνομία σε αυτό? Τι θα απαντούσατε? Όταν απάντησε η σύγκλητος του Πολυτεχνείου. Εντάξει, ναι, η σύγκλητος του Πολυτεχνείου για το δικό της το ίδρυμα. Βεβαίως, η σύγκλητος της ΑΣΟΕ αποφάσισε άλλα. Σας λέω. Και ευθέως θα απαντήσω. Ναι. Ότι εγώ θεωρώ ότι σωστά οι φοιτητές πράξαν, γιατί πράξαν το αυτονόητο. Ξέρετε ποιο είναι το αυτονόητο? Να υπερασπιστείς το ελεύθερο πανεπιστήμιο, το ανοιχτό πανεπιστήμιο και όχι ένα πανεπιστήμιο που τρομοκρατείται. Από εκεί και πέρα, το ότι μπορεί να υπάρξει, η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να περιφρουρήσει. Και εδώ θα πω και τις ευθύνες του συνολικά του προοδευτικού κόσμου και του φοιτητικού κινήματος, και είναι και μια προτροπή από τη μεριά μου, γιατί πέρασα και εγώ πολλά χρόνια, σε δύσκολα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Υπερασπιστήκαμε το άσυλο και δεν επιτρέπαμε ότι το φοιτητικό κίνημα το ίδιο πρέπει να προστατεύσει το άσυλο και την όποια ανομία ενδεχομένως παρισφρεί μέσα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν τα νέα παιδιά, οι νέες φοιτήτριες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα σε μια δημοκρατική πολιτεία και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και να διαμαρτύρονται, αν θέλετε, με επιλογές, οι οποίες γίνονται και μάλιστα επιλογές οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν σε απαξίωση του πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να θεωρείται μπάχαλοι φοιτητές, δεν μπορεί να θεωρείται μπάχαλο το ελληνικό πανεπιστήμιο, όταν είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, θεωρούνται. Δεν μπορεί να απαξιώνονται και αυτό οδηγεί βεβαίως στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι προδιαγραμμένη η αντίληψή τους. Απ' την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, σε όλη αυτή τη συζήτηση και στην προσπάθεια να δείξετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τους φοιτητές και ότι δεν είναι όλοι φοιτητές μπάχαλοι κλπ. Αν βοηθάνε και δηλώσεις στελεχών σας, για παράδειγμα, πώς κάποιος μπορεί να απορρεί πραγματικά αν είναι προβληματικό ή όχι να κουβαλάει κάποιος την τσάντα του Μολότοφ. Κύριε Μελιγκόνη, δεν θα με βρήκα με τίποτα σύμφωνο. Διαχρονικά εγώ δεν ήμουνα με αυτή την αντίληψη. Άρα λοιπόν επιστρέφω όχι προς για τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις όποιες κάνει, τις αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Εγώ επιστρέφω όμως το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και στελέχη της μιλούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποιοι κυκλοφορούσαν με τσεκούρια. Θα το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχει κυκλοφορήσει κανένας με τσεκούρια. Δεν έχει κυκλοφορήσει κανένας με Μολοτοφ από τα πιο επιφανή στελέχη μέχρι τα πλέον άλλα στελέχη της. Είμαστε απέναντι στη βία διαχρονικά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η βία και ειδικά μες στο πανεπιστήμιο δεν δρομολογεί συνθήκες κριτικής σκέψης, δεν δημιουργεί συνθήκες ελεύθερης παρέμβασης των φοιτητών και διαμορφώνει και ένα κλίμα το οποίο συντηρείται, αν θέλετε, και συντηρείται από τους κύκλους της ακροδεξιάς. Είναι άλλο τροφοδοτούμενα αυτά, θα σας λέω. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια στρατηγική έντασης, όμως... Απαξίωση των πανεπιστημίων είναι εκεί οδηγεί. Απαξίωση των πανεπιστημίων και οδηγεί ουσιαστικά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτός είναι ο στόχος τους, κύριε Μελιγκόνη, γιατί αυτόν τον τρόπο, με αυτή την επιλογή, τις επιλογές κάνουν και σε άλλα πράγματα. Και στην υγεία, απαξιώνοντας το δημόσιο χώρο υγείας, απαξιώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, μιλώντας με χυδαίο τρόπο πολλές φορές για δημόσιους υπαλλήλους, για τους εκπαιδευτικούς. Και ενώ η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια της ελέγχης, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, ουσιαστικά δεν προστατεύουν και δεν δίνουν το δικαίωμα στο δημόσιο χώρο να λειτουργήσει. Είναι υπερασπιστές του ιδιωτικού και όλων των κερδών, οι οποίοι απορρέουν από αυτά. Επειδή πιάσαμε τα θέματα παιδείας και χαίρομαι που η βία μας πήγε στην παιδεία και έχετε πολλά χρόνια στις τάξεις και στα αμφιθέατρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες όλους σας στο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν τον Υπουργό Παιδείας επειδή ανακοίνωσε ότι καταργεί 37 τμήματα τα οποία θα λειτουργούσαν από του χρόνου με βάση τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο κύριος Γαβρόγλου. Έπειτα από τόσα χρόνια που τέλος πάντων δοκιμάστηκε αυτή η περίφημη λογική κάθε πόλη και ΑΕΗ, κάθε χωριό και ΤΕΗ, αυτό ήταν ένα πετυχημένο πρότυπο κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή είναι δουλειά των πανεπιστημίων να ιδρύουν τμήματα παντού ώστε να ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες σε διάφορες πόλεις? Κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα σας πω πώς είναι. Είμαι από αυτούς που χρόνια και στον χώρο και του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της εκπαίδευσης μιλούσα και έλεγα ότι πρέπει να γίνει ο
χάρτη τη παιδεία να αναδιαρθρωθεί και για τα επιστημονικά αντικείμενα και να σταματήσει και αυτό ότι το κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, το οποίο δεν γινόταν με όρου εκπαιδευτικού, αλλά γινόταν με όρου πλατειακού, το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, στήσανε σχολές οι οποίες δεν είχαν και την υποδομή αλλά και την λειτουργικότητα. Δεύτερο βασικό είναι ότι ο χώρο του πανεπιστημίου θέλω να είναι συγκεντρωμένο εγώ. Γιατί εκεί η γνώση διαχέεται, η επικοινωνία των φοιτητών, η επικοινωνία των ανθρώπων είναι και των καθηγητών. Άρα διαμορφώνεις ένα άλλο κλίμα. Δεν είναι καλό να είσαι απομονωμένος. Ναι. Εμείς τι κάναμε λοιπόν αυτή τη φορά. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Δεν ήταν το, θα έλεγα, το καθοριστικό, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα. Να μαζέψουμε λοιπόν τις σχολές, τα αντικείμενα και να γίνει μια πιο μεγαλύτερη συγκέντρωση στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η επιλογή που κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να καταργεί τμήματα, γιατί τα τμήματα που καταργεί δεν ήταν. Εμείς ενοποιήσαμε τμήματα την προηγούμενη περίοδο. Λοιπόν, καταργεί τμήματα και στόχος ποιος είναι. Να έρθει μετά να μας πει λιγότερη ΣΑΚΤΕΗ, θέλει να μειώσει και τον αριθμό των ΣΑΚΤΕΗ, να βάλει τη βάση του 10. Άρα, με απλά λόγια, πάλι να στείλουμε στα δυτικά πανεπιστήμια. Και η λογική της είναι λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη. Και εγώ θα πω και στην κυρία Γεραμέως το εξής. Τι μας λέει η κυρία Γεραμέως, ότι δεν μπορεί να περνάει παράδειγμα με κάτω από τη βάση, από το 10. Πέρα από το ότι αυτό το σύστημα είναι σύστημα αξιολογικό, δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση, είναι κατάταξη δηλαδή. Γιατί μέσα στο σχολείο τα παιδιά έχουν αποδώσει απολύτως. Θέλω να πω το εξής άλλο όμως. Ότι πόσα είναι αυτά τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα δυτικά πανεπιστήμια? Πάρα πολλά. Ναι. Άρα λοιπόν, στα δυτικά πανεπιστήμια πηγαίνοντας και ερχόμενας με ένα πτυχίο ή τα πτυχία τα οποία επιβεβαίωσε την προηγούμενη περίοδο, επικύρωσε τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά και τα επιστημονικά των Ινστιτούτων και των κολεγίων. Αυτό δεν είναι υποβάθμιση της παιδείας. Άρα λοιπόν είναι αφίσιμη η στάση της, αλλά είναι στοχευμένη η ιδιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Και ιδιωτικά πανεπιστήμια, μάλλον να πω. Έτσι, γιατί έρχονται και στα. Είναι άλλο πράγμα τα ιδιωτικά. Δηλαδή, λέτε ότι δεν κατάφεραν να κάνουν στην αναθεώρηση, το κάνουν εξισώνοντας τα επαγγελματικά του δικαιώματα και τα πτυχία. Και όλο αυτό το πλέγμα που σας εξήγησα και είναι και αφίσιμο, σας είπα, γιατί παιδιά πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν περάσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα, τα πτυχία του, γιατί λοιπόν αυτά είναι ικανά, γιατί αυτά τα παιδιά είναι ικανά. Άρα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι στόχο. Και βέβαια είναι τελείω διαφορετικό, γιατί ακούω και τα επιχείρηματα ότι έχουμε ιδιωτικά δημοτικά και γυμνάσια και νηπιαγωγεία. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτά είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας και τα προγράμματα τους όλα. Είναι τελείως διαφορετικό και άλλο πράγμα τα πανεπιστήμια. Και δεύτερο, τα πανεπιστήμια θα είναι με το κέρδος. Δεν πρόκειται να έχουν έρευνα, δεν πρόκειται να δείτε ιατρική, δεν πρόκειται να δείτε πολυτεχνείο ιδιωτικό στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα καλά, τα μεγάλα, όλα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι δημόσια. Για να περάσουμε λίγο στα της Νοβάρτης. Καταρχάς, θα ήθελα το σχόλιο σας για όσα έχει δηλώσει ή φέρεται, τέλος πάντων, να έχει καταθέσει χθες, σήμερα και προχθές ο κύριος Φρουζής. Λέω και τις τρεις μέρες, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε μέρα έλεγε τα ίδια απαντώντας σε ίδιες ερωτήσεις. Όπως επίσης και τι σας λέει αυτή η πρόταση που έχει κατατεθεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να φύγει υπόθεση από την κυρία Τουλουπάκη με δικαιολογία, με επίκληση, πρόσχημα, εσείς θα μου πείτε, ότι πρέπει να είναι ενιαίος ο χειρισμός της υπόθεσης από πλευράς δικαστικής. Εδώ έγινε δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο ήταν ότι εμείς θέλαμε τη διερεύνηση του σκανδάλου. Πολλοί λένε ότι είναι σκάνδαλο, αλλά όλοι ξεφεύγουν και δεν θέλουν να το συζητήσουν αυτό. Και ήρθε να δημιουργηθεί μια λογική σκευωρίας, η οποία καταραίει εδώ όπως διαμορφώνεται το κλίμα αυτή τη στιγμή και από αυτά που ακούγονται, και να συγκαλυφθεί αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ήταν και ενίσχυση, αν θέλετε, και ήταν το μέρος του προβλήματος για την κρίση την οικονομική, με την υπερμεγέθυνση της φαρμακευτικής δαπάνης. Άρα λοιπόν αυτό είναι το στοιχείο και από εκεί και πέρα αυτά τα οποία λέει ο κ. Φρουζής. Ναι. Πρώτον έλεγε ότι δεν ήταν κατηγορούμενος, δεν είχε καταθέσει, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Όλα αυτά αποδεικνύονται ότι δεν ήταν αληθή με τις ερωτήσεις που γίνανε. Οι συναντήσεις τις οποίες έχει κάνει. Ναι. Μπας περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα, γιατί ήμουν από την αρχή που έλεγα δικαιοσύνη. Γι' αυτό και στείλαμε τη δικογραφία στη δικαιοσύνη. Δεν κάτσιθήσαμε ή δεν κάτσι η Βουλή. Δεν θέλαμε να κάτσει η Βουλή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είπατε πολλά όμως ως ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μπορεί να τα στείλατε στη δικαιοσύνη, αλλά καλλιεργήσατε ένα κλίμα ότι οι πολιτικοί σας αντίπαλοι είναι διεφθαρμένοι, τα έχουν πιάσει. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε.
Εγώ δεν θα πω για τα πρόσωπα, αλλά δυστυχώς όμως ναι. την πολιτική ευθύνη τη φέρνεις. Άρα η πολιτική περίοδο εκείνη είχαν διαφορά, υπήρξε διαφορά. Τώρα, αν προσωποποιείται, ή αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Πώς το βλέπει ο καθένας ο πολίτης, όταν έχουν φύγει τέτοια δισεκατομμύρια, όταν άλλος είχε γνώση μέσα από το Υπουργείο, mm-hmm. Πότε θα γίνει το PSI. Mm-hmm. Και βγάζει κέρδη, όταν. Όλα αυτά κάποιο πολιτικό σύστημα το ενίσχυε εκείνη την περίοδο. Αλλά όταν είναι να προσωποποιηθεί, ας το λύσει η δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, τις τελευταίες μέρες έχουμε προσωποποιημένη πια προς τον κύριο Λοβέρδο και έχουμε και άλλα δύο πρόσωπα που σε εκκρεμότητα και σε πολλά πρόσωπα μη πολιτικά. Ναι. Άρα πρέπει να καταλήξει κάπου. Και εγώ τιμάω ότι αφού τη στιγμή που βγήκε προς τον κύριο Σαμαρά ή τους άλλους εμπλεκόμενους, εγώ το τιμάω και λέω αυτό είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή η δικαιοσύνη να απαλλάσσει τους ανθρώπους και κυρίως είναι και δείγμα προς την ελληνική κοινωνία ότι είμαστε όλοι ίσοι προς αυτή την κατεύθυνση και ότι όπως θα χειριστεί εσάς, εμένα, εν πάση περιπτώσει τώρα εγώ έχω και την αλληλειότητα, αλλά ως απλός πολίτης, όπως θα μας χειριστεί η δικαιοσύνη, το ίδιο χειρίζεται και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο βγαίνει καθαρός ο καθένας. Απ' την άλλη πλευρά, η υπόθεση Νοβάρτης βλέπουμε ότι κάθε μέρα τροφοδοτεί και εμάς τα δελτία ειδήσεων και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικές συγκρούσεις κλπ. Τώρα όμως που έχει ανοίξει η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πρέπει να πείτε στην κοινωνία για να τους ξαναπροσεγγίσετε, αναρωτιέμαι αν είναι κάπως έτσι μονοθεματική η ατζέντα που βάζετε μπροστά, τα θέματα που θέλετε να φωτίσετε. Κύριε Μελιγκόνη, εγώ δεν έχω επιλέξει και δεν επιλέγουμε και συνολικά να είναι το θέμα της Νοβάρτης ή το διαμορφώνεται το κλίμα και πρέπει να απαντήσω όπως και τις τελευταίες μέρες διαμορφώθηκε το κλίμα αυτό με την βία και την επίθεση η οποία έγινε και προς το φοιτητικό κόσμο ναι. και τον αυταρχισμό. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά τα ζητήματα. Εγώ θα συμφωνήσω και μαζί σας ότι ο στόχος πρέπει να είναι η υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων τα οποία απομειώνονται, είναι η υπεράσπιση αν θέλετε του ασφαλιστικού συστήματος και είναι όλα αυτά τα οποία βγαίνουν τις τελευταίες μέρες και δημόσια. Σήμερα είδα ότι υπήρξε από μεριάς του κ. Μηταράκη δηλώσεις να μεταφέρουν ασφαλιστικές κρεμότητες και εισφορές σε φαν. Το οποίο υπήρξε αντίδραση, λέει, τον κ. Βρούτση. Ναι. Εγώ όμως τώρα τι λέω, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή κάποιος ετοιμάζει, γιατί ετοιμάζανε και το νέο σύστημα το ασφαλιστικό με το να περάσει ο τρίτος πυλώνας στην ιδιωτικοποίηση. Άρα αυτά είναι λαγοί κάποιοι και κάποιοι αντιδρούν την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να είναι η στόχευσή μας και πρέπει να είναι η στόχευση σε όλα αυτά τα θετικά. Και μάλιστα άκουσα τις τελευταίες μέρες κάτι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από την κρίση και όχι μόνο. Έδωσε το ελάχιστο εγγυημένο, το κοινωνικό εισόδημα. Ναι. Έδωσε 13η σύνταξη. Έδωσε 37 δις. Τι άλλο έπρεπε να κάνει μετά από όλα αυτά τα οποία είχαμε περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται λοιπόν αυτή τη στιγμή και απομειώνουν όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, λίγες